Ιδιαίτερα σκληρή είναι η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων Ελλάδος ύστερα από την απόφαση ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας όταν αποστατεύεται να παίρνει βαθμό ίσο με αυτό του αρχηγού ΓΕΘΑ. Χαρακτηριστικά η ανακοίνωση αναφέρει ότι οι μάσκες έπεσαν, νομοθετούν μόνο για τους στρατηγούς και όχι για τον απλό μάχημο αστυνομικό. Με μια ανακοίνωση την οποία λάβαμε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, μας ανακοινώθηκε με τίτλο «Οι μάσκες έπεσαν, νομοθετούν για τους στρατηγούς και όχι για τον απλό και μάχημο αστυνομικό». Η Ομοσπονδία προβαίνει σε αυτήν την ανακοίνωση, πιστεύω, διότι βλέπουμε να νομοθετούν μια διάταξη μόνο για τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος θα πάρει το βαθμό του στρατηγού ΓΕΘΑ κατά την αποστρατεία του και μάλιστα και αναδρομικά. Άρα θα μπορούν να τη διεκδικήσουν και κάποιοι άλλοι αρχηγοί των παρελθόντων ετών. Τι συμβαίνει με αυτό? Ο στρατηγός του ΓΕΘΑ έχει ένα τίτλο του στρατηγού, είναι αρχηγός τριών σωμάτων, στρατού, αεροπορίας, ναυτικού και ηγείται τριών σωμάτων. Εδώ καλείται το Υπουργείο να δώσει ένα βαθμό στον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας δίχως να είναι αρχηγός τριών σωμάτων. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι αρχηγός της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και του λιμενικού. Αυτό ανοίγει το ασκό του αιώλου για διεκδικήσεις και από τους άλλους αρχηγούς των άλλων σωμάτων και από τη πυροσβεστική και από το λιμενικό στη μετέπειτα πορεία. Από ό,τι έχει αποδεχτεί κατά το παρελθόν όμως, όταν κάποιοι αποστρατεύονται αξιωματικοί από το βαθμό του αστυνομικού διευθυντή και πάνω, προσφεύγουν στην ελληνική δικαιοσύνη και στα διοικητικά δικαστήρια και τα διοικητικά δικαστήρια τους δικαιώνουν, αποδίδοντάς τους μεταγενέστερους βαθμούς από την αποστρατεία τους, δίχως να έχουν πληρώσει εισφορές, αυξάνοντας και το χρηματικό ποσό της σύνταξής τους και δίνοντάς τους τη διαφορά στο εφάπαξ. Όπως καταλαβαίνετε, κάποιοι ή κάποιος ας πούμε, που θα πάρει αυτό το βαθμό δίχως να έχει πληρώσει εισφορές, θα πρέπει να πάρει και παραπάνω χρήματα στη σύνταξή του και παραπάνω στο εφάπαξ. Και μάλιστα, αν γίνει και κάποια διεκδίκηση αναδρομικά από κάποιους άλλους, φανταστείτε το κόστος που θα επιβαρυνθούν τα ταμεία σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς που ζούμε. Όμως, η Ομοσπονδία πιστεύω πως έβγαλε αυτή τη σκληρή ανακοίνωση, διότι υπάρχουν πολλά άλυτα θέματα τα οποία δεν έχουν χρηματικό κόστος για το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας και για τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ώστε να νομοθετηθούν και αυτά. Είναι θεσμικά θέματα και θα εξηγήσω τι είναι αυτά. Έχουμε τους ανθυπαστυνόμους, οι οποίοι προάργονται στο βαθμό του υπαστυνόμου, οι οποίοι κάποιοι ανθυπαστυνόμοι είναι νεότεροι από κάποιους άλλους και αυτοί προσφεύγουν στα διοικητικά δικαστήρια για να δικαιωθούν. Το παράλογο είναι πως το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας κάνει δεχτά μεν τις δικαστικές αποφάσεις, αλλά δεν νομοθετεί ώστε να δώσει λύση. Δηλαδή, ο άλλος θα πρέπει να πάει να πληρώσει από την τσέπη του, να πάει στο δικαστήριο, να δικαιωθεί, ώστε να πάρει το βαθμό το οποίο υποχρεούται να του χορηγήσει η υπηρεσία. Ένα άλλο δεύτερο θέμα είναι το ότι δεν αναγνωρίζεται η σχολή αστυφυλάκων, ειδικά των συναδέλφων που έχουν περάσει μέσω πανελλαδικών εξετάσεων, εισάξεις με τα ΤΕΗ όπως γίνεται σε άλλα επίπεδα του δημόσιου τομέα. Ένα τρίτο και σημαντικό είναι πως δεν αναγνωρίζεται το επάγγελμά μας ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό. Παρά το ότι κάθε χρόνο βλέπετε πόσους νεκρούς θρυνούμε από το επάγγελμά μας. Κανένα άλλο επάγγελμα δεν έχει αυτές τις θυσίες σε προσωπικό όπως έχουμε εμείς. Και ένα τρίτο είναι πως βλέπουμε πως όταν ο απλός αστυνομικός προάργεται από το βαθμό του αστυφύλακα στο βαθμό του υπαρχηφύλακα ή του αρχηφύλακα, όσοι είναι ασφαλισμένοι στο μετοχικό ταμείο του στρατού πληρώνουν εισφορές 117 ευρώ στο ΤΕΑΠΑΣΑ και 351 ευρώ στο μετοχικό ταμείο στρατού, σαν εισφορές της προαγωγής του για αυτές τις σαρδέλες που πήρανε. Όσοι είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο της Πρώην Αστυνομίας Πόλεων δεν πληρώνουν καθόλου αυτές τις εισφορές. Είναι κάποιες αδικίες οι οποίες πρέπει να διορθωθούν. Δηλαδή, για να πάμε στον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας να πάρει στην αποστρατεία το βαθμό του στρατηγού του ΓΕΘΑ, μπορέσαμε και νομοθετήσαμε. Αυτά τα πράγματα που δεν έχουν οικονομικό κόστος, τίποτα σε οικονομικό κόστος δεν θα μπορούσαν να νομοθετηθούν μέσα και ώστε να αρθεί όλη αυτή η αδικία που γίνεται προς το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού. Και η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας κλείνει ρωτώντας,
θα νομοθετήσετε επιτέλους έστω και μια φορά υπέρ του απλού αστυνομικού ή θα συνεχίζετε να υπογράφετε την εξόντωσή του. Πιστεύω πως αυτά τα λέει όλα για αυτή η σκληρή ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, αλλά περιγράφει όλη την αλήθεια που επικρατεί στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας και στο προσωπικό αυτής.